απασχολεί την κοινή γνώμη. Τι γίνεται εκεί αυτή τη στιγμή? Γιατί έχουμε αυτή την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή? Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφουμε τα περιστατικά, αλλά ποιο είναι το διακύβευμα αυτή την ώρα? Εντάξει, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό σημαίνει ότι οι αιτίες είναι βαθιές, δομικές, πάνε πίσω δεκαετίες. Δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε. Είναι, ναι, είναι γνωστά, η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, είναι γνωστά. Τώρα, μέχρι το 2014, πάλι θα θυμίσω ότι ήταν σχεδόν ετήσια μια τέτοια σύγκρουση. 2007, 2009, το 2011, το 2014. Εξαιτίας της Συρίας όλο αυτό μπήκε λίγο στον πάγο, δηλαδή το Παλαιστινιακό. Επειδή οι προτεραιότητες όλων ήταν διαφορετικές. Τώρα λοιπόν, με αφορμή ζητήματα τα οποία ανάγονται σε αυτές τις παλιές αιτίες, όπως το ζήτημα των Παλαιστινίων προσφύγων, όπως το ζήτημα των επίκων και των επικισμών, με αφορμή λοιπόν μια απόφαση δικαστηρίου, την οποία την περιμένουμε, ήταν να βγει τη Δευτέρα και τελικά δεν βγήκε, για την εκένωση, την απομάκρυνση μερικών οικογενειών προσφύγων από μια γειτονιά της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, έχουμε αυτή την κλιμάκωση, η οποία βεβαίως, να πω, έχει ξεκινήσει η φασαρία, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται, έχουν ξεκινήσει εδώ και μερικές εβδομάδες. Δηλαδή, έχουμε διαδηλώσεις και σποραδικές συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ από ομάδες Παλαιστινίων εδώ και μερικές εβδομάδες. Πέρα όμως από τις αφορμές, υπάρχει και μια βασική αιτία, ότι η Χαμάς πάρα πολύ θα ήθελε να σπάσει αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και περίπου 18 μήνες, δηλαδή την προσέγγιση αραβικών κρατών και Ισραήλ, την εξομάλυνση των σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, φυσικά με τον Μπαχρέιν, με το Μαρόκο, με τη Σαουδική Αραβία πολύ πιο διακριτικά. Λοιπόν, δηλαδή υπάρχουν οι αφορμές, υπάρχουν και οι βαθιές αιτίες που προκαλούν την παράταση. Παρακολουθούσα σήμερα τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κατρούγκαλο, στο Συνέδριο των Αδελφών, ο οποίος έριχνε ευθύνες στο Ισραήλ για αυτό που συμβαίνει σήμερα. Έχετε την ίδια άποψη? Έχετε κάτι άλλο να μας πείτε? Εντάξτε, είναι πώς να το πω τώρα, το να ρίχνεις ευθύνες για αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη, στη Μέση Ανατολή, εδώ και 70 χρόνια, δεν έχει κανένα νόημα. Για αυτό που συμβαίνει τώρα, η ευθύνη νομίζω του Ισραήλ είναι η αντίδρασή του. Θα μπορούσαν οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ να αντιδράσουν πιο συγκρατημένα, ιδιαίτερα τη Δευτέρα, αυτό όταν πια εκενώθηκε το τέμενος του Αλαξά. Αυτό είναι και ο λόγος. Αλλά ήταν μια προβοκάτσια στην οποία δυστυχώς μια παγίδα. Κύριε καθηγητά, επειδή καταγράφουμε τις αντιδράσεις διεθνών παραγόντων και βλέπουμε και την αντίδραση του Προέδρου Μπάιντεν και την αντίδραση της Ρωσίας κλπ. Υπάρχει ένας φόβος για μια γενικότερη ανάφλεξη. Είναι ορατός ένας τέτοιος κίνδυνος εξ αφορμής αυτών των γεγονότων? Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της σύγκρουσης είναι ότι παρά τις συνεχείς, θα λέγαμε, αναμετρήσεις μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, μετά το 1973 δεν είχαμε μεγάλη, δεν είχαμε την διάχυση της σύγκρουσης. Είχαμε το 1982 την Ιντιφάντα, είχαμε την τραγωδία στα στρατόπεδα Σάντρα και Σατήλα, αλλά εκεί ευθύνονταν οι Άραβες, όχι τόσο οι Ισραηλινοί. Σωστά. Λοιπόν, έχει υπάρξει μια αρχιτεκτονική όλα τα προηγούμενα χρόνια που εμπόδιζε την διάχυση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή. Μπορεί ισχύει αυτό ακόμα και σήμερα, δεν ξέρω. Νομίζω όμως ότι εάν πρόκειται να διαχυθεί η ανάφλεξη, να πάρει φωτιά ολόκληρη περιοχή, αυτό θα οφείλεται στην ανάμιξη τρίτων παραγόντων, όπως είναι το Ιράν, όπως είναι ενδεχομένως η Τουρκία. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα που ήθελα να σας θέσω. Πώς βλέπετε την Τουρκία? Γιατί μου έκανε εντύπωση, παρακολουθώντας το Τζαβούσογλου χθες, να επικαλείται κατά του Ισραήλ το διεθνές δίκαιο. Ποιος τώρα? Η Τουρκία. Εκεί λοιπόν, επειδή όπου χώνεται η Τουρκία, το χώνεται, επιτρέψτε μου αδόκιμος όρος, πάντα υπάρχουν αναφλέξεις στο τελευταίο διάστημα. Θα ήθελα να έχω μια δική σας εκτίμηση για το τι μπορεί να προκαλέσει.
καλύτερες εποχές για την Τουρκία πίσω το 2009. Θα θυμίσω ότι η ρήξη με το Ισραήλ ήταν στρατηγικός στόχος, έτσι ώστε η Τουρκία να αναδειχθεί ως ο πρωταθλητής των δικαιωμάτων των Αράβων και των Παλαιστινίων. Όλη αυτή η στρατηγική κατέρευσε. Η Τουρκία προσπαθούσε το προηγούμενο διάστημα να βελτιώσει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Τώρα βλέπει μια ευκαιρία, είναι ένας ξεκάθαρος καιροσκοπισμός, βλέπει μια ευκαιρία να δημιουργήσει, να εκμεταλλευτεί το ενδεχόμενο ρήγμα μεταξύ αραβικών κρατών και Ισραήλ, απευθυνόμενη η Τουρκία στον μέσο μουσουλμάνο, όχι στις ηγεσίες αυτών των κρατών, προσπαθώντας, επαναλαμβάνω, να δημιουργήσει πρόβλημα. Υπ' αυτή την έννοια είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας. Κόσμου, αυτό το ρόλο θέλει να παίξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.